Κυκλοφοριακό κομφούζιο δημιουργείται στην οδό Κουντουριώτου, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες φυσικού αερίου. Και αρκετοί είναι οι πολίτες οι οποίοι ακόμα και για λίγα δευτερόλεπτα σταματούν δίπλα από τις εργασίες για να κάνουν τις απαραίτητες αγορές, με αποτέλεσμα να κλείνει ο δρόμος. Επειδή ούτως ή άλλως η Κουντουριώτου έχει πάρα πολύ κίνηση και πολλά μαγαζιά, είναι πολλοί αυτοί και που περνάνε το δρόμο, αλλά και πολλοί αυτοί που σταματάνε. Οπότε αναγκαστικά σταματάνε δίπλα στα έργα. Και έτσι δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Σίγουρα θα πρέπει ό,τι γίνει εδώ να γίνει γρήγορα. Γιατί έρχονται και οι γιορτές των Χριστουγέννων. Ναι, νομίζω ότι έχουμε ακόμη καιρό για τις γιορτές. Φαντάζομαι ότι σε ένα δεκαήμερο θα έχουν τελειώσει από εδώ πέρα. Με τον ρυθμό που προχωράνε τα έργα τουλάχιστον. Πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή? Σίγουρα θα έπρεπε κάποιος να υπάρχει εδώ να επιβλέπει την κίνηση. Η τροχέα, η δημοτική αστυνομία. Σίγουρα όσο διαρκούν τα έργα θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να επιβλέπει την κίνηση. Και όταν υπάρχει πολλή κίνηση και μπλοκάρισμα, δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο της αστυνομίας, της τροχέας, να κάνει κουμάντο. Δηλαδή, σταματήστε εσείς ή περάστε άλλοι. Και δημιουργείται πρόβλημα. Άσε η καβάλα που είναι άνω κάτω, πάρκινγκ δεν υπάρχουν, ο κόσμος παρκάρει όπου βρει και όπου σταθεί και ο ένας βλαστημάει τον άλλον και μη χειρότερα. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Αυτά. Είναι και συνείδητοι οι οποίοι παρκάρουν δίπλα από το έργο ακριβώς, με αποτέλεσμα να δημιουργούν κυκλοφοριακό κομφούζιο. Όταν σταματάει για 5 λεπτά, ναι. Τι να κάνει, πού αλλού να παρκάρει, πού, με καταλαβαίνεις, ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή χαμός είναι, χαμός, δεν μπορούν να παρκάρουν τίποτα, δηλαδή τι να σας πω, είναι δύσκολο. Δύσκολα, δουλειά πέφτει και δουλειά, ναι. Δεν μπορούν να παρκάρουν, να ψωνίσουν, είναι δύσκολα. Και αλλά περιμένετε πότε θα τελειώσουν. Πότε να τελειώνει. Δηλαδή τώρα περιμένω πότε θα έρθει μεσημέρι, ναι. Για να ησυχάσουμε. Ναι. Αυτό. Έντονη είναι η δυσφορία των κατοίκων της οδού Κολοκοτρώνη, καθώς για μία ακόμα ημέρα παραμένει κλειστός ο δρόμος, δηλαδή η έξοδος προς τις Καμάρες. Είναι αλήθεια ότι έχει στενέψει ο δρόμος, αλλά εδώ γενικά μέσα στην αγορά τους βλέπω κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω για την Κολοκοτρώνη, γιατί η Κολοκοτρώνη άργησε πάρα πολύ και έχουν πάρα πολλά παράπονα εκεί οι πυρίκοι. Αλλά εδώ κινούνται γρήγορα και μάλλον θα μας τα κλείσουν γρήγορα. Βέβαια με τα διπλοπαρασκευαστικά υπάρχει πρόβλημα. Φυσικά είναι δύσκολο. Δείτε εδώ κατάσταση. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Κάθε μέρα το ίδιο. Πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση? Έχει αρκετές εβδομάδες. Μάλιστα. Ναι, και είναι δύσκολο και για τα αυτοκίνητα. Έχουμε και μωρά, θέλουμε να μετακινηθούμε. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε εύκολα. Πρέπει να κάνει... Έχει παράκαμψη εκεί κάτω. Ναι. Βγαίνει στο νοσοκομείο. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και είναι η δεύτερη φορά. Είναι πριν από πόσο καιρό, από το καλοκαίρι, ναι. Που ήταν πάλι κλειστά, πιο πάνω. Εκεί ήταν το πιο δύσκολο, γιατί διήρκησε και αρκετά. Σε σταθμεύσεις οι οποίες είναι, έχει την πινακίδα, άμα την πάρετε, ναι. Ελεγχόμενη στάθμευση, επάνω βάζουν, κάπου περνάνε. Και περιμένετε τώρα να κλείσουν ουσιαστικά τα έργα? Ναι, για να διευκολυνθούμε και εμείς με τα μαγαζιά μας.